Πάμε όμως να ξεκινήσουμε αμέσως, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Αναστασία Μίλιου. Είναι διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα από το Αιγαίο. Από το Αιγαίο, πού βρίσκεστε συγκεκριμένα? Έχουμε μια υπέροχη εικόνα από το εσωτερικό του σκάφους που βρίσκεστε. Μόλις τώρα δένουμε στο λιμάνι των Πούνων, εδώ πέρα στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την όμορφη εικόνα και φυσικά για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Όπως είπαμε και στην πρώτη μας επαφή, ο στόχος ήταν να ασχοληθούμε με τα λιβάδια Ποσειδονίας. Φυσικά η επικαιρότητα μας έχει προλάβει. Οπότε ας πάμε στο παγασιτικό, στις τελευταίες εξελίξεις και στις συνέπειες που μπορούν να έχουν αυτές. Δεν θα μιλήσω πλέον για το θέμα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε ερευνήσει. Το σίγουρο είναι ότι είναι λάθη δεκαετιών, τα οποία τελικά βλέπουμε τα αποτελέσματα με πολύ βαριές εκτόσεις. Λάθη οι ανθρώπινες αιτίες, λάθη στη διαχείριση και τελικά καταλήγουμε να έχουμε άλλη μια πληγή στα πολύπαθα οικοσυστήματα των θαλασσών μας. Κυρία Μίλιο, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, εκεί που θα θέλαμε να σταθούμε, είναι στην ουσία τι έχει προκαλέσει, ποιες είναι οι συνέπειες στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής. Πιστεύω ότι ακόμα αυτό θα μας το οδηγήσουν και οι επιστήμονες της περιοχής που το έχουν ερευνήσει. Εμείς είμαστε αρκετά μακριά. Αναμένουμε με αγωνία, με ανησυχία, δεν είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε πιστεύω ότι αναμένουμε όλοι να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Απέχουμε από εικασίες, γιατί όσοι δεν έχουν κοντινή εικόνα του ζητήματος, μπορούμε να λέμε πολλά από μακριά, αλλά είναι μια κρίσιμη περίοδος και πραγματικά περιμένουν τα δεδομένα από την περιοχή.